Η ισχυρή πίεση που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δεδομένη και ως αποτέλεσμα είναι η μεγάλη διασπορά και η αύξηση των κρουσμάτων και κυρίως των πολιτών αυτοί που χρειάζονται νοσηλεία. Είναι επίσης γνωστό ότι όλη αυτή την περίοδο και αναφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει στοχευμένες ενέργειες και για το νοσοκομείο των Σιερών και για όλα τα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας ως προς την στελέχωση και ως προς την στήριξη, κυρίως σε έμψυχο υλικό. Αναφέρομαι κυρίως στους αναισθησιολόγους, γιατί παρά το γεγονός ότι γίνονται επανειλημμένα προκηρύξεις μόνιμων θέσεων, φαίνεται ότι η ειδικότητα αυτή δυστυχώς έχει θέματα, είναι πολύ περιορισμένη. Εκείνο το οποίο έχει γίνει, γίνεται και συνεχίζει να γίνεται και θα γίνεται, είναι ότι κανένα νοσοκομείο ή αν θέλετε κανένας πολίτης δεν θα υπάρξει πρόβλημα ως προς τον αντιμετωπιστή. Πολλοί συνάδελφοι έχουν μία πικρία, διότι μας καλούν και ζητούν τη βοήθειά μας όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ το υπόλοιπο διάστημα δεν μας υπολογίζουν. Θέλουμε και από την άλλη μεριά τώρα έχει στηθεί και μία βιομηχανία μηνύσεων και οι δικηγόροι είναι στημένοι έξω από τα νοσοκομεία, οπότε ο καθένας το σκέφτηκε να πάει. Οι αμοιβές που προσφέρει πράγματι δεν είναι αμοιλητές. Ελπίζω να βρεθούν κάποιοι νέοι συνάδελφοι που να έχουν την όρεξη να προσφέρουν και να μην καταλήξουμε σε δυστράτευση γιατρών. Το νοσοκομείο Σερών είναι, από όσο ξέρω, ένας ιδιώτης συνάδελφος που βοηθάει. Είχαμε πάει 3 άτομα στο προηγούμενο κύμα. Τώρα είναι καιρός να πάνε κάποιοι πιο νέοι και πιο καλοί γιατροί από εμάς. Έχουν φύγει και έχουν συνταξιδοτηθεί γιατροί, τα περιστατικά αυξάνονται καθημερινά και χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση. Και οι συνάδελφοι που είναι εκεί μέσα πραγματικά έχουν γονατίσει. Ας μην ξεχνάμε καταρχάς ότι τα περισσότερα περιστατικά νοσηλεύονται κατοίκων και υπάρχουν έμπειροι συνάδελφοι παθολόγοι και πνευμονολόγοι που τα έχουν αναλάβει και η νοσηλεία τους βρίσκεται σε καλό επίπεδο.